Έρχεται ένα πολύ καλό νέο και πολύ ευχάριστο, το 100% Hotel Show, λοιπόν, το οποίο έρχεται να μας ανακοινώσει κάτι πολύ σημαντικό. Για πρώτη, λοιπόν, φορά έχουμε δύο διοργανώσεις μέσα στο χρόνο. Όλοι γνωρίζουμε την έκθεση που πραγματοποιείται στην Αθήνα τον Νοέμβριο. Όμως τώρα έχουμε ένα άλλο ραντεβού, εαρινό θα έλεγε κανείς, το οποίο πρόκειται να συμβεί στο νησί μας και πιο συγκεκριμένα στο Ηράκλειο, 13 με 14 Απριλίου, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Κρήτης μας. Ένα κόνσεπτ εξαιρετικά διαμορφωμένο, όπως πρέπει ιδανικά, για να μπορέσουμε όλοι όσοι ενδιαφέρονται και εσείς ένα παραπάνω, να το παρακολουθήσετε, να δείτε όλα όσα υπάρχουν εκεί και πολλές πληροφορίες και ιδέες. Αυτό είναι και το βασικό νόημα της υπόθεσης. Έτσι, design, development, αλλά και πωλήσεις και ξενοδοχειακή τεχνογνωσία θα δοθούν όλα στο εκθεσιακό κέντρο στις Γούρνες 13-14 Απριλίου και πάμε να γνωρίσουμε τον Ιθήνο Νου αυτή τη μεγάλη έκθεση, η οποία διοργανώνεται στην πρωτεύουσα και στο Ηράκλειο. Να πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Δημήτρη Αντωνάκο, διοργανωτή τη έκθεση 100% Hotel Show. Καλώς ήρθατε, κύριε Αντωνάκο. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Έχουμε να ρωτήσουμε πάρα πολλά, έτσι, γιατί είστε ένας άνθρωπος η άποψη του οποίου μετράει, η άποψη του οποίου υπολογίζεται, ναι, η άποψη του οποίου φέρνει το ξενοδοχειακό κλάδο, το παρεχόμενο προϊόν και τις υπηρεσίες ένα βήμα πιο κοντά στο μέλλον, ένα βήμα πιο κοντά στο αύριο. Εγώ για αρχή να ρωτήσω τη δική σας άποψη για το πώς είναι να δημιουργείς μία έκθεση από το μηδέν και τελικά να έχει τόσο μεγάλη ανταπόκριση από ανθρώπους του επιχειρήν και του τουριστικού κλάδου. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό δημιουργικό κομμάτι της δουλειάς. Είναι, αν θέλετε, αυτό που με μάγεψε από την πρώτη στιγμή, το να δημιουργείς νέα εκθεσιακά κόνσεπτ και να καλύπτεις υφιστάμενες ανάγκες. Το 100% Hotel Show, από την πρώτη στιγμή, η πρώτη διοργάνωση του 100% Hotel Show έγινε το 2014, βασίστηκε επάνω σε δύο παραδοχές. Το ένα ήταν ότι θα έπρεπε το ελληνικό τουριστικό προϊόν να αναδείξει ακόμη περισσότερο την πολυτελή πλευρά του. Είπαμε από την αρχή ότι είναι ένα εγγενός πολυτελές προϊόν. Εγγενός διότι είναι έτσι η φύση του προϊόντος. Δεν κάναμε κάτι εμείς. Ο Θεός, η φύση, μας έδωσαν ένα εγγενός luxury προϊόν και ως τέτοιο πρέπει να δομείται και ως τέτοιο πρέπει να διανέμεται. Και το δεύτερο κομμάτι που βασίστηκε στο πρώτο ήταν ότι αυτό το προϊόν θα πρέπει να δώσει μεγάλη έμφαση στην εμπειρία του επισκέπτη και ένα σημαντικό κομμάτι αυτής της εμπειρίας είναι το design. Οπότε είχε μία βάση ιδεολογική, θα έλεγα, το 100% Hotel Show, που έγινε αποδεκτή από τον κόσμο και στην πορεία βέβαια επιβεβαιώθηκε και από τα πράγματα. Βλέπετε ότι ο πολυτελής τουρισμός αυξάνεται συνεχώς. Φυσικά. Το κομμάτι της εμπειρίας είναι πλέον το νέο τρέντ, οπότε αισθανόμαστε πολύ δικαιωμένοι. Μάλιστα. Κυρία Αντωνάκο, είπαμε και στην αρχή ότι ο βασικός προορισμός της βασικής έκθεσης παραμένει η Αθήνα, όμως εμείς βλέπουμε τώρα και κάτι καινούριο. Βλέπουμε να μπαίνει στο κάδρο γενικότερα η Κρήτη, ένα παραπάνω, και έχει πολύ μεγάλη αξία να μας εξηγήσετε γιατί υπήρξε αυτή η ανάγκη να δημιουργηθεί ένα νέο ραντεβού και γιατί στην Κρήτη. Τι διαφορετικό είδατε εδώ, ποια ήταν η ανάγκη να βρεθούν όλοι οι επισκέπτες στο νησί μας? Εδώ και χρόνια το 100% Hotel Show προσπαθούσε να βρει ένα δεύτερο σημείο συνάντησης. Εκτός από την βασική έκθεση που γίνεται τον Νοέμβριο συνήθως στην Αθήνα, θέλαμε να δομήσουμε ένα δεύτερο σημείο συνάντησης λίγο πιο κοντά στο άνοιγμα της σεζόν. Κάναμε διάφορες σκέψεις γι' αυτό. Καταλήξαμε φέτος το να διοργανώσουμε μια δεύτερη έκθεση. Και γιατί στην Κρήτη? Πρώτα απ' όλα θέλαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Δεν θέλαμε να κάνουμε τα ίδια πράγματα. Ξέρετε, πολλές φορές, όπως λέω και στους συνεργάτες μου, ο διοργανωτής μιας έκθεσης πρέπει πρώτα ο ίδιος να απαντήσει στον εαυτό του γιατί το κάνω αυτό. Έτσι λοιπόν, προσπαθώντας να κάνουμε κάτι διαφορετικό, επιλέξαμε την Κρήτη για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για την αυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού. Μιλάμε για ένα πολύ υψηλό επίπεδο επιχειρηματικότητας. Πρέπει να πω ότι είχα αυτή την αίσθηση του υψηλού επίπεδου, αλλά μπαίνοντας στη διαδικασία να προγραμματίσουμε την έκθεση, αυτό το επίπεδο είναι ακόμη υψηλότερο από ό,τι πίστευα. Άρα αυτό δικαιώνει την επιλογή σας για την Κρήτη.
Το εκθεσιακό κέντρο στις Γούρνες, το οποίο το επισκεφτήκαμε και προσωπικά για να το δούμε, ξέρετε, και πριν αποφασίσουμε, είναι ένα αξιοπρεπέστατο εκθεσιακό κέντρο. Άρα σκεφτήκαμε, εάν θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, γιατί όχι στην Κρήτη. Γιατί όχι δηλαδή σε έναν, στην περιφέρεια και όχι... Αμιγώς σε ένα αστικό μεγάλο κέντρο όπως είναι η Αθήνα ή η πρωτεύουσα, έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή... Που όλοι λίγο πολύ εδώ στην Κρήτη και στο Ηράκλειο ασχολούμαστε ή έχουμε μια άμεση σχέση με το κομμάτι του τουρισμού. Που εξαιρετικά εύστοχη η στόχευση. Εγώ να τολμήσω να ρωτήσω, κύριε Αντωνάκο, το περιεχόμενο της έκθεσης κάθε φορά πώς προσδιορίζεται. Δηλαδή, για να θέλουμε να δείξουμε ή να υποδείξουμε πολλές φορές. Το υποδείξουμε είναι λίγο αυταρχικό, αλλά. Βάλτε το σε εισαγωγικά. Να δείξουμε σε ένα νησί στην Κρήτη που μονοπολεί το κομμάτι του τουρισμού το πώς θα δουλέψουμε, το πώς θα εργαστούμε, το πώς η παρεχόμενη υπηρεσία θα αναβαθμιστεί. Δείχνει και τα μελανά σημεία ενός τουριστικού προϊόντος που ήδη υπάρχει ή εδώ μιλάμε αποκλειστικά και μόνο για εξέλιξη των τουριστικών μονάδων και των υπηρεσιών που διαθέτουν. Σαφέστατα... Πού πάσχουμε δηλαδή είναι η ερώτηση ουσιαστικά. Πού πάσχουμε και μπορούμε να βελτιωθούμε επισκεπτόμενη την έκθεση. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να δούμε όχι τόσο πού πάσχουμε, γιατί ξέρετε αυτό είναι και λίγο αυτομαστιγωτικό, αλλά στο άλλο κομμάτι που είπατε, στο πώς μπορούμε να εξελιχθούμε. Εκεί είναι η ιστορία. Mm-hmm. Και το τουριστικό προϊόν έχει μια εξέλιξη εκ των πραγμάτων. Δηλαδή, δεν είναι ίδιο το τουριστικό προϊόν και παγκοσμίως. Με το 2014-2015 που ξεκίνησε, για παράδειγμα, το 100% Hotel Show, βλέπουμε ότι και οι τάσεις διεθνώς αναπτύσσονται διαρκώς, έχουν μια δυναμική ροπή προς τα εμπρός και προς τα εκεί θέλουμε να πάμε. Το 100% Hotel Show, όπως νομίζω και κάθε έκθεση πρέπει να κάνει, πρέπει να δείχνει τον δρόμο, να έρχεται σε επαφή με τα διεθνή δεδομένα και να δείχνει τις τάσεις. Για την ιστορία πάντως, να πούμε ότι θα βρούμε στην καταπληκτική αυτή έκθεση 13 με 14 Απριλίου από αρχιτέκτονες, συμβούλους επενδύσεων, υλικά δόμησης, έπιπλα και design items, εξοπλισμό και amenities, booking engine, hotel and sales management και workshops. Τα workshops βεβαίως εδώ θα μπορούσαμε να μείνουμε λίγο παραπάνω. Θα μείνουμε σίγουρα γιατί είναι πολλές και οι πληροφορίες που έχετε να μας παραθέσετε εσείς, κύριε Αντωνάκο, ένα παραπάνω, γιατί μιλάμε και για τον βασικό πυλώνα γενικότερα της έκθεσης αυτής και είναι πολλοί εκείνοι που περιμένουν πώς και πώς να τα παρακολουθήσουν και σίγουρα να κρατήσουν και να συγκρατήσουν όλες τις πληροφορίες που θα καταφέρουν να κερδίσουν. Οπότε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες για αυτά. Καταρχάς πρέπει να πω ότι πολύ σωστά αναφέρατε το μεγαλύτερο κομμάτι των εκθεμάτων της έκθεσης. Απλά εδώ να σημειώσω την διαφορά της έκθεσης της Αθήνας. Την Αθήνα με την Κρήτη, ναι, σωστά. Με την Κρήτη. Και είναι και, και μια ακόμη απάντηση στο γιατί, αυτό που με ρωτήσατε πριν. Η Αθήνα και λόγω και του χρόνου της διεξαγωγής που είναι Νοέμβριο, έχει μια πιο ολιστική προσέγγιση. Άρα μιλάμε για το πώς μπορεί ένα ξενοδοχείο from scratch, που λέμε, να δημιουργηθεί μέχρι να φτάσει στο σημείο και να γίνει η διανομή του, να πουλήσει τις διανυκτερεύσεις του. Η seasonal edition, όπως την αναφέρουμε αυτή του Ηρακλείου, θα είναι πιο κοντά στις opening ανάγκες ενός ξενοδοχείου, ενώ παράλληλα βέβαια θέλουμε να αναπτύξουμε, όπως είπα, και τους τοπικούς προμηθευτές που είναι πολύ σημαντικοί. Κάτι που επίσης θέλω να τονίσω σε σχέση με την έκθεση του Ηρακλείου είναι το εξής, και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι εμείς δεν θέλουμε η έκθεση αυτή να περιοριστεί σε μια κριτική έκθεση. Σταδιακά θέλουμε να έχει μια ανάπτυξη. Σε πρώτη φάση θέλουμε να προσκαλέσουμε από το Νότιο Αιγαίο εκπροσώπους της τουριστικής βιομηχανίας και σε δεύτερη φάση γιατί όχι αυτή η έκθεση να εξελιχθεί και σε μια πανελλαδική έκθεση. Σε ό,τι αφορά τώρα τα workshops, που πολύ σωστά είπατε, είναι ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό του 100% Hotel Show, γιατί θεωρούμε ότι χωρίς εκπαίδευση, όσο και να μιλάμε για τάσεις, όσο και να θέλουμε να εξελιχθούμε, δύσκολα αυτό δεν θα υλοποιηθεί. Ακριβώς. Τα workshops λοιπόν έχουν το εξής χαρακτηριστικό, καθώς είναι και η πρώτη μας διοργάνωση στην Κρήτη. Η πρώτη μέρα είναι αφιερωμένη 100% στην Κρήτη, στον προορισμό. Και την δεύτερη μέρα οι θεματολογίες είναι περισσότερο στο pre-opening των ξενοδοχείων.
Το πρόγραμμα είναι αναρτημένο στο site της έκθεσης, www.hotelshow.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπουν για να δουν το πρόγραμμα και να δηλώσουν συμμετοχή. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό, εκτός από τα κλασικά workshops του 100% Hotel Show, ένα επιπλέον χαρακτηριστικό που θα δημιουργηθεί στην Κρήτη, είναι ότι έχουμε δημιουργήσει και μία ειδική αίθουσα που είναι αίθουσα εκπαίδευσης στην ουσία. Την πρώτη μέρα, το Σάββατο, την αίθουσα αυτή την έχει κλείσει η Web Hotelier, το κορυφαίο Booking Engine, για να κάνει εκπαίδευση στους ξενοδόχους του The Point, και την δεύτερη μέρα θα έχουμε μια σειρά από παρουσιάσεις, θα πιάνουν όλο το φάσμα από επαγγελματίες του χώρου και από επαγγελματικούς φορείς του χώρου μέχρι design και μέχρι γαστρονομικό event. Άρα τα workshops πραγματικά, όπως πολύ σωστά το είπατε κυρία Σκούρα, είναι ένας από τους πολύ βασικούς πυλώνες και της έκθεσης. Έχω την αίσθηση, κύριε Αντωνάκο, ότι μιλάμε για έναν θεσμό πλέον που κάπως έτσι θα κατοχυρωθεί και για ένα ετήσιο ραντεβού. Δική μου τώρα αυτή η εκτίμηση, θα δούμε. Να σας έχουμε έτσι κάθε χρόνο εδώ. Εκεί στοχεύουμε. Εκεί στοχεύουμε. Και όπως είπα, στοχεύουμε να αναδειχθεί σε πανελλήνια έκθεση και όχι σε κριτική έκθεση. Να μαζεύεται όλος ο κόσμος της ξενοδοχείας λίγο πριν το opening. Για μια τελευταία συζήτηση. Ναι, και ένα βήμα παραπάνω ως προς τη διεθνοποίηση τελικά του συγκεκριμένου θεσμού. Γιατί όχι από τη στιγμή που μιλάμε για την αυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού και συνολικά τον ελληνικό τουρισμό και πώς μεταχειριζόμαστε και σμιλεύουμε τελικά το τουριστικό προϊόν χρόνια. Τώρα ξέρουμε από τουρισμό, γιατί να μην τον διδάξουμε ή να μην τον δείξουμε πώς το κάνουμε. Σας ευχόμαστε καλύτερα όπως και να έχει. Σας περιμένουμε στην Κρήτη 13-14 Απριλίου με το καλό. Και ευχόμαστε τα καλύτερα και μια καλή τουριστική σεζόν σε όλους. Και καλή αρχή. Έτσι, και καλή αρχή σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντωνάκο. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ και εγώ και για τις ευχές και για την πολύ καλή φιλοξενία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κύριε Αντωνάκο.